Μ' ακούτε βιαστική, διότι ο καλεσμένο μου είναι βιαστικό. Είναι ο κύριο Παναγιώτη Κολάρα. Καλή σα μέρα, κύριε Καλημέρα, Κολάρα. Διευθυντή, εσύ, εσύ παθολόγο, λιμοξιολόγο, Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Με πάρα πολλέ εκδηλώσει, με πάρα πολλέ αναφορέ. Και εσεί είστε εδώ, αφού είστε ο καθήλυνα αρμόδιο σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο τη πόλη μα και τη περιοχή μα, θα έλεγα, κύριε Κολάρα, διότι την κλινική σας, είναι κέντρο αναφοράς σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι Ναι, δεν είναι. η μονάδα του AIDS στο ΑΧΕΠΑ καλύπτει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη μονάδα που παρακολουθούμε 1.400 οροθετικά άτομα. Μάλιστα. Ε, πριν από τρει μέρε έγινε και το Πανελλήνιο Συνέδριο του AIDS στην Αθήνα, όπου δόθηκαν και τα πανελλαδικά δεδομένα. Λοιπόν, Ζαν... για να τα δούμε. Ε, είναι ένα χώρο στον οποίο έχουμε δικά μα δεδομένα. Δεν κάνουμε mm. αναγωγέ, ούτε έτσι, δανειζόμαστε σωστά. από είναι ο... το Αμέρικα. Είναι ο μοναδικό χώρο που τον έχουμε απόλυτα καταγεγραμμένο στην Ελλάδα Μάλιστα. εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε στοιχεία και έτσι μπορούμε να μιλούμε βάσει στοιχεία. Ωραία, λοιπόν. Α μιλήσουμε και α ξεκινήσουμε κλασικά να μα δώσετε τα επιδημιολογικά δεδομένα και αυτά που θα μα πείτε, θα ήθελα.

με τα προηγούμενα έτη τα πρώτης κρίσεως της οικονομικής. Να, να. Έτσι λοιπόν ο, φέτος τα δεδομένα που δόθηκαν μιλούν ότι στην Ελλάδα ζουν 15.000 οροθετικά άτομα. 15.000. 15%. Αυτά, 15 100, ε, αυτοί που γνωρίζουν ότι είναι οροθετικοί. Mm -hmm. ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πέραν φαίνεται ότι υπάρχει μία μικρή μείωση των περιστατικών και αυτό οφείλεται γιατί είχαμε το 11, το 12 και το 13 τη μεγάλη επιδημία του AIDS του χρήστες ναρκωτικών Έχουμε καταφέρει ε, ω κράτο και ω μονάδε λοιμόξεων να μειώσουμε τα περιστατικά του AIDS στου χρήστε ναρκωτικών και έτσι λοιπόν γι' αυτόν τον λόγο και τα πανελλαδικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα στα περιστατικά, όχι αύξηση πάντω ιδιαίτερη όπω ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ο λόγο που φαίνεται ότι τα περιστατικά μας μελλαδικά ε, ελαφρώς μειώνονται. Ποιος την κάνει την επιδημιολογική το έρευνα, κελπνώ, ρε, το, το κελπνώ, κελπνώ, έτσι. Το, το ωραία. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης. Λέτε επομένω ότι έχουμε σταθερά περιστατικά σταθερά. ως την... Έχουμε νέα περιστατικά ναι. κάθε χρόνο, αλλά αυτά δεν είναι αυξαν, αυξημένα. Ναι. Ε, βέβαια, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είχαμε επιδημία στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Γιατί ε, για ποιο λόγο δεν είχαμε, ναι. Γιατί όλα τα περιστατικά ήταν στην Αθήνα. Προφανώ στην Αθήνα γιατί εκεί είναι μια, η μεγαλύτερη πόλη τη Ελλάδο. Ε, Πιθανώ όλοι εκεί πιστεύουν ότι θα βρουν πιο εύκολα κάτι που ψάχνουν. Ναι. Ε, και γι' αυτό ε, μαζεύονται πιθανόν ο μεγαλύτερο όγκο των χρηστών μαζεύεται στην Αθήνα. Α, μάλιστα. Ε, εδώ δεν στις... είναι επειδή είναι ομάδα στόχο και τον φροντίσαμε καλύτερα από τι άλλε και αυτό και το κράτος πήρε κάποια, κάποια μέτρα και μπόρεσε να περιορίσει την, την, την επιδημία. Στη Θεσσαλονίκη, όμω, τα περιστατικά μα μένουν σταθερά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έχουμε κάθε χρόνο, όπω και το 2015, 120 νέα περιστατικά. 120 νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Στη Θεσσαλονίκη, Ναι. ναι. Λοιπόν, και τα συνολικά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Βόρεια Ελλάδα. 1400 αυτά, αυτά που παρακολουθείτε. 1400 αυτά που παρακολουθείτε μέσα από την κλινική σα. Αυτά λοιπόν. είναι βέβαια που ξέρουν, που ξέρουμε, ναι. γιατί στου τρει που ξέρουν υπάρχει και ένα που δεν ξέρει. Η... Στους τρει αυτή είναι η αναλογία. Αυτή είναι η αναλογία. Δηλαδή, στου τρει που ξέρουν, και ένα που δεν ξέρει, δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι είναι 1.400 άτομα, άλλα 400 άτομα κυκλοφορούν χωρί να ξέρουν. Και αυτή Τώρα μεταδείδε. αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο Διότι εκτός από τις δομές Της ε, πολιτείας Βλέπουμε τις κλασικές Να εμφανίζονται και άλλες όπως είναι το check πούμε, Που είναι ναι. πολύ εύκολο ναι. Να πάει κανείς Είναι ναι. πολύ προσβάσιμο ναι. Κάναμε προχθές ναι. μια εκπομπή με τα Ωραία. παιδιά Από τη θετική φωνή Ωραία. και από το checkpoint. Είναι πολύ εύκολο να πάει ναι. Να δει, ναι. να δει Το ναι. να είναι 400 άτομα Σε μια περιοχή η οποία δεν είναι και, και τεράστια mm -hmm. και να μεταδίδει τον ιό είναι μια... Αυτή είναι η πηγή, αυτοί αυ, 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 που δεν ξέρουν είναι που μολύνουν και όπως αναφέρεται το checkpoint είναι ένα σημείο που το έχουν οι... Ε, τα παιδιά... Είναι Αλεξάνδρους Βόλ να πούμε. Τα παιδιά της ε, θετικής φωνής όπου εκεί μπορεί κάποιο να πάει να κάνει εξέταση γρήγορα και το αποτέλεσμα να βγαίνει αμέσω. Σε, σε 20 λεπτάκια. Βέβαια, να πούμε ότι αν βγει κάποιο θετικό, με αυτό το τεστάκι που γίνεται εκεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και την επόμενη εξέταση, την ευεβεβαιωτική εξέταση, η οποία ε, θα ε, είναι εξετασιέματο. Είναι εξετασιέματο και έτσι λοιπόν. Ε, Νομίζω είναι... κανεί δεν θα θελήσει, αν βγει θετικό, να μην το ελέγξει εννοείται, παραπέρα. Εννοείται, έτσι δεν έτσι, είναι. Έτσι, έτσι είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Για να δούμε λίγο, κύριε Κολάρα, πριν από 35 χρόνια εμφανίστηκε αυτή η πανδημία του AIDS. Πριν από 20 χρόνια ξεκίνη. Σε η αντιρετροϊκή αγωγή. Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Είμαστε κοντά σε εμβόλιο. Στο εμβόλιο νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο κοντά. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τα φάρμακα. Mm -hmm. ε, τα φάρμακα τα οποία έχουν εξελιχθεί, δεν έχουν παρενέργειε, είναι ένα χάπι την ημέρα, βγαίνουν συνέχεια καινούργιε ουσίε. Πολύ σημαντικό αυτό, ε. Από εκεί που παίρνανε μεγάλε ποσότητε και μεγάλο αριθμό ναι, χαπιών ναι, και ήταν και μεγάλα τα χάπια. Ακριβώ. Έτσι, ε, έτσι λοιπόν ε, έχουμε σε αυτό μεγάλη βελτίωση με καινούριε ουσίε που έρχονται, ιδιαίτερα δραστικέ. Βγαίνει ναι. ας πούμε τελευταία. Περιμένουμε να βγει μέσα στο 2016 μια θεραπεία η οποία θα είναι μια ένεση το μήνα. Ένεση. Ναι. Και όχι, όχι χάπια. χάπια. Μεγάλη υπόθεση. Είναι μια μεγάλη υπόθεση γιατί έτσι με μια ένεση το μήνα θα συμμορφώνονται πολύ καλά ο ασθενή και δεν θα χάνει δόσεις. Αυτό έχει να κάνει μόνο ω προ τη μορφή του φαρμάκου το οποίο θα χορηγείται ή έχει να κάνει ναι. και με τη δραστική ουσία. Είναι καινούρια και η και δραστική ουσία. Είναι και η δραστική ουσία. Είναι βγαίνει ενέσιμη. με μακρό δράση και έτσι μία φορά, μία ένα στην ημέρα, μία ένα στο μήνα αρκεί. Με το εμβόλιο είμαστε μακριά νομίζω. Πιθανόν μέσα στην επόμενη δεκαετία να το έχουμε. Δηλαδή μετά από 10 χρόνια να υπάρχει στο εμβόλιο, αλλά για την ώρα το βλέπω λίγο μακριά. Έρευνε πάντω γίνονται. Φαντάζομαι ναι, συνεχώ και ανελειπώ. Θέλω να σα ρωτήσω τι ρόλο παίζει η έναρξη, η πρώιμη έναρξη της yeah. αγωγής της αντιρετροϊκής Ας πούμε ότι κάποιος ανακαλύπτει <συσχελίου> ότι είναι φορέας ναι. Τι ε, γίνεται Τα πόσο... δεδομένα λοιπόν αυτά που αναφέρθηκαν και στο Πανελλήνιο Συνέδριο και στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πλέον λένε ότι από τη στιγμή που κάποιος βρίσκεται οροθετικός Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει τα φάρμακα θα έχει πιθανόν στο μέλλον καλύτερη πορεία ε, έτσι λοιπόν οι τελευταίες οδηγίες λένε ότι όσο πιο νωρί, τόσο καλύτερα να δώσεις φάρμακα. Η πρώιμη έναξη όπως είπατε ε, είναι κάτι το οποίο συνιστάται πλέον και βελτιώνει την πιθανότητα του να μην εμφανίσει κάποιο απότερες επιπλοκές από τον ιό του HIV. Οι οποίε είναι οι συνήθεις, οι συνήθεις ποιες φοβόμαστε. Οι συνήθεις επιπλοκές που φοβόμαστε είναι επιπλοκές οι οποίες πούμε, μπορεί κάποιο να αποκτήσει μια, κάποια πνευμονία, μπορεί να κάνει κάποιο λέμφωμα, μπορεί να κάνει κάποια κακοήθεια άλλη. Ε, η οποία όμως με τα φάρμακα πλέον απομακρύνεται κατά πολύ από την πιθανότητα αυτή Κύριε Κολάρα τα άτομα τα οποία είχαν νοσούσαν από AIDS πέθαιναν πριν από μερικά χρόνια ναι. δεν είμαστε πολύ μακριά, άλλωστε είναι και καινούριο ο γιος okay. ε, Τώρα. Τώρα θεωρείται το AIDS μία χρόνια, χρόνια νόσο. Και ακριβώς. πεθαίνει κανεί από μία άλλη αιτία. Έτσι ακριβώ. Το, 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 δηλαδή, πολλά HIV. κατακτήθηκαν Πάρα μέσα σε πολλά. Αυτόν τον χρόνο. Το HIV θεωρείται μία χρόνια νόσο με τα φάρμακα. Mm -hmm. Οι ασθενεί μα δεν πεθαίνουν, ζουν φυσιολογικά όσο θα ζήσει και ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δηλαδή, ο μέσο όρο ηλικία είναι 80 έτη στην Ελλάδα. Ένα οροθετικό θα ζήσει 79,5. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι μία χρόνια νόσο, όταν βέβαια παρακολουθείτε και παίρνει φάρμακα. Λοιπόν. Τα άτομα με τον ιό θεωρούν, θεωρείται ότι είναι ανοσοκατασταλμένα άτομα. Έχουν μία μείωση στην, στο ανοσοποιητικό του σύστημα. Άρα, άρα κινδυνεύουν πιο εύκολα. Από λοιμόξει. Από, από Αυτέ οι λοιμόξει μπορούν να οδηγήσουν και στο θάνατο. Όταν είναι μία βαριά λίμωξη, όταν κάποιο δεν γνωρίζει ότι είναι οροθετικό και έχει πέσει πολύ η άμυνά του, ναι, είναι επικίνδυνο, μπορεί να οδηγήσουν και στο θάνατο. Μάλιστα. Αλλά με τα φάρμακα και όταν κάποιο παρακολουθείται, ανεβαίνει το ανοσοποιητικό του σύστημα και έτσι ναι. δεν κινδυνεύει από τέτοια Πράγματα. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο κάτι κύριε Κολάρα. Τι γίνεται με τις γυναίκες οι οποίες είναι φορεί του ιού. Ναι, το ποσοστό Υπάρχει των το, το ποσοστό να των γυναικών. νεογνώ Το ποσοστό των γυναικών, καταρχήν να πούμε ότι είναι μικρό. Δηλαδή, στα περιστατικά που έχουμε, 80% είναι άνδρες, 20% είναι γυναίκε. Mm -hmm. ε, έτσι λοιπόν, είναι γενικά λιγότερε οι γυναίκε από ότι είναι οι άνδρες. Να, εάν η γυναίκα το γνωρίζει, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον νεογνώ θα πάρει φάρμακα και θα γεννήσει ένα παιδί το οποίο δεν είναι μολυσμένο. Θα Δελευτέ... κάνει αντιρετροϊκή αγωγή το παιδί προφυλακτικά θα πάρει, ή όχι. Θα πάρει για ένα διάστημα για ένα διάστημα ενός μήνα θα πάρει. Θα ναι. πάρει. Αλλά, αν η μητέρα παίρνει φάρμακα, το παιδί σίγουρα θα είναι αρνητικό. Ε, και αν παρακολουθείτε τη μητέρα, το παιδί δεν θα έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε 40 εγκυμοσύνε στην, στην ε, μονάδα του AIDS στη Θεσσαλονίκη, οι οποίε όλα τα παιδιά ήταν αρνητικά. Όταν δεν γνωρίζει η μητέρα ότι είναι οροθετική, τότε μολύνεται το παιδί και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα είχαμε, mm -hmm. έχουν γεννηθεί 4 παιδιά οροθετικά από μητέρε οι οποίε ήταν χρήστε ναρκωτικών ουσιών. Και οι ομάδε οι οποίε θεωρούνται ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο εξακολουθούν να είναι ομοφυλόφιλοι χρήστε ναρκωτικών ουσιών υποβαθμισμένε κοινωνικά ομάδε, όπω είναι η Ρωμά κτλ. Όχι, Εκεί όχι, όχι, βρίσκουμε όχι, ή όχι. όχι έχει όχι, αλλάξει το τοπίο. Όλοι κινδυνεύουν από το AIDS. Όλοι να κολλήσουν. Κινδυνεύουν να Λέω όποιε το... είναι οι ομάδε ναι, οι οποίε κινδυνεύουν περισσότερο. Ναι, ναι. Η, η κύρια, ο κύριο όγκο των ασθενών μα είναι οι άντρε που έχουν κάνουν σεξ με άντρε. Ε, είναι η κύρια ομάδα ε, ασθενών που έχουμε. Οι χρήσει ναρκωτικών ουσιών, ε, όπου από ό,τι σα είπα έχουμε μεγάλη μείωση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ανακοινώσουμε και πανευρωπαϊκά, ότι έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την επιδημία στου χρήσει ναρκωτικών ουσιών. Έχουν καταφέρει να την εξαλείψουμε σχεδόν. Εκεί ο κίνδυνο είναι μεγάλο, αλλά παίρνοντα μέτρα. Ε, Καταφέραμε ε, να τη μειώσουμε κατά μειώνεται, πολύ. Μειώνεται. Ναι. Όσον αφορά του μετανάστε, στην ομάδα εκεί δεν υπάρχει, δεν είναι ομάδα υψηλού κινδύνου αυτοί οι άνθρωποι που είπατε. Ναι. Ε, έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο κύριο όγκο των περιστατικών είναι η κατηγορία των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρε. Αλλά να πούμε ότι οποιοδήποτε, ετερόφιλο άνδρα, γυναίκα, οποιοδήποτε μπορεί να κολλήσει τον ιό. Όταν δεν προσέξει και όταν έχει μια επαφή με κάποιο άτομο, ναι. το οποίο είναι μολυσμένο. Οι ιερόδουλε ελέγχονται επαρκώ. Γιατί τι κρεμάσαμε πριν από λίγα χρόνια και Όχι, στα μαντελάκια. Ναι, ελέγχονται που θυμάστε, Ελέγχονται επαρκώ και είναι μια ομάδα η οποία πλέον μπορούμε να πούμε ότι κάνει έναν ένα, ένα έλεγχο κάθε εξάμηνο. Από όσο γνωρίζω υπάρχει συγκεκριμένο νοσοκομείο το οποίο το, το, το τις ελέγχει και νομίζω ότι. Ε, είναι... Άλλο νοσοκομείο από το δικό σα. Ναι, άλλο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι. Ποιο μια. Είναι, δεν το λέμε. Ε, πηγαίνουν στο Ιπποκράτιο κυρίω, yeah. αλλά και στο δικό μα. Yeah. Ε, έτσι λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία ελέγχεται πολύ καλύτερα από, από, από κάποιου άλλου. Yeah. Για να πάμε λιγάκι τώρα να δούμε τι γίνεται με τα φάρμακα που είναι το ζητούμενο και διασφαλίζουν μακροχρόνια επιβίωση. Είπατε από άλλη αιτία θανάτου μπορεί να πάει ένα ε, ασθενής με AIDS. Ε, αν mm -hmm. κάνει την αντιρετροϊκή αγωγή. Κάνανε πριν από λίγο καιρό Στις 23 του Οκτώβρη αν θυμάμαι καλά Η Θετική Φωνή Που είναι ο σύλλογος των οροθετικών ναι. Έκαναν μια παράσταση διαμαρτυρία, παύλα διαμαρτυρία στο νοσοκομείο Αχέπα προκειμένου να διεκδικήσουν την απρόσκοπτη χορήγηση της αγωγή αγωγής τους της φαρμακευτικής. Πού βρισκόμαστε με τα φάρμακα, πόσο ακριβή είναι η θεραπεία και αν απρόσκοπτα τα παίρνουν οι ασθενείς κύριε Πολάρα. Να σας εξηγήσω. Η θεραπεία για ένα, ο μέσος όρος κόστους για έναν ασθενή, γιατί υπάρχουν θεραπείες που είναι πιο ακριβές, θεραπείες που είναι πιο φθηνέ, είναι ναι. περίπου στα 1000 ευρώ το μήνα. Mm -hmm. ε, τώρα, φα, ποιο είναι το πρόβλημα με τα φάρμακα. Ε, αυ, οι υιοθετικοί που παίρνουν τα φάρμακα, αν για κάποιο λόγο τα σταματήσουν για μία, δύο, 3, πέντε, δέκα μέρε, τότε ο ιό αποκτά αντοχή σε αυτά τα φάρμακα που παίρνουν και έτσι λοιπόν θα πρέπει εμεί αργότερα να του δώσουμε άλλα φάρμακα. Πιο ισχυρά, πιο ακριβά και ίσω πιο πολλά χάπια. Άρα Α, πρέπει να παίρνει την αγωγή του οπωσδήποτε Συνεχόμενα, συνεχόμενα ναι. για να μην δημιουργηθεί αυτό το θέμα και έτσι να καταστρέψει μια αγωγή που ήδη παίρνει πολλά χρόνια, η οποία ήδη κοστίζει, όπω σα είπα, ναι. και εμεί μετά θα αναγκαστούμε να το δώσουμε και πιο ακριβή αγωγή και περισσότερα χάπια. Ε, αυτό που συμβαίνει δυστυχώ έχουμε τέτοιε έχουμε περιόδου που τη, λόγω έλλειψη φαρμάκων οι ασθενεί δεν παίρνουν τα φαρμακά του και εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια τέτοια περίοδο. Ε, ναι την διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο Και τι κάνετε εσείς πιέζετε κύριο Κολάρα εσείς Πιέζουμε όσο μπορούμε, πιέζουμε προ όποια μεριά μπορούμε και στο Πανελλήνιο Συνέδριο του AIDS. Έγινε μια μεγάλη πίεση, από όσο ξέρω. Θα έχουμε αύριο μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγεία, τον κύριο Ξανθό. Ε, σήμερα το θέμα με τον πρόεδρο τη εταιρεία του AIDS θα δημοσιοποιηθεί στην Βουλή. Στη Βουλή, ο πρόεδρο τη εταιρεία του AIDS, ο κύριο Λαζανά, μαζί με την θετική φωνή, θα πάνε και οι δύο για να εκθέσουν στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το πρόβλημα αυτό ακριβώ. Το... Το θέμα των φαρμάκων. Νομίζω ότι τα φάρμακα πρέπει να μπουν σε ένα ξεχωριστό μπάτζετ εκτό νοσοκομείων, πανελλαδικά, mm -hmm. ώστε να είναι ένα ποσό το οποίο το, εκ, εκτό του νοσοκομείου να διαχειρίζεται και έτσι να μην υπάρχουν αυτέ οι ελλείψει. Λοιπόν, είπατε έχουμε 15.100 οροθετικά άτομα γνωστά στην Ελλάδα. Άρα, αυτά είναι που παίρνουν αγωγή. Όχι Έτυχη... όλοι. Το 80%. Το 80%. Άρα, με 1.000 ευρώ το, ε, μήνα. Ε, το μήνα δεν είναι κανένα ποσό ε, φοβερό και τρομερό που να Κοιτάξτε, μην Κοιτάξτε μπορεί κανεί να το. Ναι, αν το συγκρίνει και με άλλε παθήσει. Ναι, αυτό ναι, θέλω να, να πω. Υπάρχουν είναι πολύ πιο ακριβέ παθήσει. Ναι, πολύ πιο, αλές. πιο αλές. Ταινό, πολύ, αλές. Αλές. Πολύ, αλές. Και το θέμα ποιο είναι, ότι παίρνοντα τα φάρμακα αυτοί οι άνθρωποι, τι, τι κέρδο θα έχει το τι κέρδο έχουμε εμεί. Ναι. Το κέρδο είναι πρώτον. Λογιστικό κέρδο. Τι κέρδο έχουμε εμεί πρώτον. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν. Mm -hmm. Ζουν κανονικ, μια, μια ζωή όπω θα ζήσουμε κι εμεί. Έτσι, δεν χρειάζεται να μπουν μέσα στα νοσοκομεία και να ξοδεύουν τα νοσοκομεία χρήματα για παθήσεις mm -hmm. που πρέπει να θεραπεύσει. Mm -hmm. άλλο, άλλο θέμα. Παίρνοντα τα φάρμακα, δεν μολύνουν άλλα άτομα. Γιατί Όταν χαμηλό... είναι θωρακισμένοι με την αντιρετροϊκή αγωγή, δεν μεταδίδουν τον ιό. Είναι, Είτε χαμηλό το υλικό φορτίο. Είναι πολύ φορτίο, χαμηλό έτσι. το υλικό φορτίο. Εμεί του λέμε μη ανιχνεύσιμου yeah. ε, και η πιθανότητα μόλι είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ μικρή. Yeah. Όχι μηδέν, αλλά πάρα, πάρα, πάρα πολύ μικρή. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνο στην κοινωνία να μεταδοθεί. Να, να, να διασπαρεί η νόσο. Ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Κολάρα, υπάρχουν αντιδραστήρια τα οποία μετρούν το υλικό φορτίο. Έχετε τέτοια στο ΑΧΕΠΑ. Ε, Ευτυχώ για το οικό φορτίο ακόμα έχουμε στο ΑΧΕΠΑ, δεν έχουν στην Αθήνα. <laughs> <laughs> Έχει τον κοντά. Κοστίζουν πολύ. Δεν είναι ιδιαίτερο μεγάλο το κόστος, όχι. Μάλιστα. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται με το στίγμα. Εξακολουθεί να στίγμα... Εξακούληθ... Εξακούληθ... στίγμα... υπάρχει ή έχει εκκριζωθεί άπαξ για διακριτική μεταφορά. Εμεί προσπαθούμε να εκκριζώσουμε αυτή τη λέξη στίγμα. Η εχει εκκριζωθει απαξ για Εμείς εμει προσπαθουμε να εκκριζωσουμε αυτη τη λεξη στιγμα η νοσο δεν είναι ένα στίγμα πλέον, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι ζουν μια κανονική ζωή. Είναι ανάμεσά μα, εργάζονται, παράγουν, κάνουν οικογένειε και παιδιά και όπω σα είπα, ζουν μια κανονική ζωή. Και όσον αφορά το πόσο θα ζήσουν. Έτσι λοιπόν δεν είναι στίγμα αυτή η νόσο. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να μην τη θεωρούμε στίγμα. Νομίζω Θέλετε να μας πείτε για αυτούς που έχουν ακόμα μύθους μέσα στον εγκέφαλό τους, πώς μεταδίδεται η νόσος. Η νόσος μεταδίδεται με το αίμα, με το σπέρμα, με τα κολπικά υγρά, με το μητρικό γάλα. Μάλιστα. Έτσι. Και πάλι δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Ότι κάποιο που θα έρθει σε σεξουαλική επαφή, α πούμε, με έναν φορέα, ότι θα κολλήσει. Έτσι δεν είναι. Είναι έχει, και θέμα τύχη. Και θέμα και έχει είναι και το την άμυνά προφυλακτικό. του. Και είναι και το προφυλακτικό, βέβαια, Αλλά είναι να και να το προφυλακτικό. Λοιπόν, σήμερα θα δοθούν από τη θεωτική φωνή, θα μοιραστούν προφυλακτικά. Πόσο εγκατέλειψαν οι Έλληνε τα προφυλακτικά. Η αίσθησή μου είναι ότι. Σα ψάχνουνε κύριε ναι, ναι. Κολάρη και ναι. τα συνέχεια από το νοσοκομείο. Θα σα απελευθερώσω συνέχεια. Ναι, να είναι. Ναι, είναι από το νοσοκομείο. Ε, ε, το θέμα των. Δεν χρησιμοποιούμε τόσο το προφυλακτικό. Είναι γεγονό ότι ειδικά οι νέοι δεν χρησιμοποιούν τόσο το προφυλακτικό. Ε, εκεί είναι το θέμα. Έχουν χαλαρώσει λίγο τα. Αν ήσασταν ο κύριο Ξανθό. Ναι. Τι θα κάνατε και ξέρετε πολύ καλά το αντικείμενό σας, είστε παθολόγος, λοιμοξιολόγος και μάλιστα είστε και, υπε... είστε και υπεύθυνος. Ε, τι θα έκανα. Τι θα κάνατε. Ναι, ε... Πού θα στοχεύατε. Που θα στοχεύα... Πέρα από το ότι θα λοιπόν... εξασφαλίζατε τα αντιερετροϊκά. Ναι, καλά, αυτό είναι θέμα. Ε, στην ενημέρωση. Ναι. Στην ενημέρωση των νέων. Πώς. Πώς πηγαίνοντας στο σχολείο από, τις, από, την πρώτη ηλικίου, ενημερώνοντας τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου. Ε, όχι στην τρίτη ηλικίου, όπως πει. Ε... Τι θα τους λέγατε. Τα πάντα. Δηλαδή, πώ να φορούν το προφυλακτικό. Ακριβώ. Πώ να, φορ, πώς να φορούν το προφυλακτικό, από τι προφυλάγονται. Γιατί δεν είναι μόνο το AIDS και είναι και άλλε σεξουαλικά μεταδεδομένε παθήσει. Είναι τα κοντιλώματα, οι πατήτηδε. Όλα αυτά. Ναι. ναι. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη ηλικία θα του ενημερώνουν πλήρω. Πώ χρησιμοποιείται το προφυλακτικό, τι δεν πρέπει να κάνουν, να προσέχουν να μην σκιστεί το προφυλακτικό, πώ φοριέται το προφυλακτικό. Ε, τις... Θα το δείξουμε θα... σήμερα στην εκπομπή τη υγεία το πώ φοριέται το προφυλακτικό και α μην γελάνε μερικοί γιατί νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δεν ξέρει πώς πρέπει με ασφάλεια να φορεθεί το προφυλακτικό. Η οικονομική κρίση λέτε ότι επηρέασε στη μη χρήση προφυλακτικού, γιατί είναι ένα έξοδο και αυτό. Ε, θα μπορούσαμε να το πούμε, ίσως σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όντως είναι οικονομικά σε μεγάλη δυσκολία, είναι ένα έξοδο και το προφυλακτικό, ναι, πιθανόν. Λοιπόν, τι περιμένετε... Τι περιμένω... Ναι. Ε, περιμένω... Άμεσα και έμεσα. Άμεσα. Το άμεσο είναι καταρχήν άμεσα να έχουμε φάρμακα. Να μην okay. γίνονται αυτές οι διακοπές φαρμάκων. Ε, πιο μακροπρόθεσμα περιμένω... Ε, αυτές οι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες σύμφωρες επικίνδυνε επικίνδυνες και δεν σκέφτονται ότι υπάρχει ο ιός του HIV να το σκεφτούν, να το βάλουν έτσι στην άκρη του μυαλού τους και να πάνε να κάνουν μια εξέταση. Μια εξέταση πρώτα και όταν έχουν μια επικίνδυνη σχέση, σαφώ μια επικίνδυνη πράξη κάνουν θα πρέπει να οπωσδήποτε να προφυλακτικό και μετά να κάνουν και μια εξέταση. Ωραία. Λοιπόν, εσεί έχετε, είπατε, αύριο ή σήμερα παράσταση στον Υπουργό Υγεία. Ε, ε, υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Η θετική ε, φωνή μαζί με τον μαζί κύριο Ξανά. Μαζί με, με την εταιρεία, εταιρεία μελέτη τη αντιμετώπιση ναι. του AIDS. Έχει σήμερα στο, κοινο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αύριο συνάντηση με τον κύριο Ξανθό. Λοιπόν, καλά αποτελέσματα έχουμε. Σα ευχαριστώ πάρα ε, ευχαριστώ πολύ, πολύ κύριε την κυρία Κολάρα. Καλή σα μέρα. Υπότιτλοι